Κύριε Ρέγκα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Για τρίτη φορά διεκδικείτε το Δήμο Φιλιετών σε μία περίοδο όπου στην αυτοδιοίκηση συμβαίνουν αλλαγές και σκαμπανεβάσματα. Ποια είναι η στόχευση αυτή τη φορά? Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε συμβαίνουν αλλαγές και αυτές οι αλλαγές δεν έρχονται από τον ουρανό, είναι κατευθυνόμενες, είναι κατευθύνσεις συγκεκριμένων πολιτικών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κυβερνήσεων. Για μας, στο ΚΚΕ, το δίλημα που αντικειμενικά μπαίνει σε αυτές τις εκλογές είναι αν ο κόσμος, οι πολίτες θα επιλέξουν ποιοι και πώς θα υλοποιήσουν, θα εξειδικεύσουν δηλαδή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την αντιλαϊκή αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων τους, ή αν θα επιλέξουν αγωνιστές που θα συγκρουστούν με αυτή την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, θα εναντιωθούν και θα διεκδικήσουν μέτρα στήριξης και ανακούφισης των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αν δηλαδή επιλέξουν να ενισχύσουν την λαϊκή αντιπολίτευση αυτή την πολιτική, είτε από τη θέση της μειοψηφίας, είτε από τη θέση της πλειοψηφίας, τόσο σε Δήμο όσο και σε Περιφέρεια. Όπως δηλαδή έδρασαν οι κομμουνιστές, Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλη, αλλά και, τώρα έχουμε και μια άλλη διαφορά, και οι κομμουνιστές δήμαρχοι της Πάτρας, της Κεσαριανής, της Ικαρίας, της Πετρούπολης, του Χαϊδαρίου. Γενικότερα ξέρετε, υπάρχει ένα κλίμα που ακούγεται γενικά ότι σε τοπικές περιφερειακές εκλογές ψηφίζουμε με τοπικά κριτήρια για την καθημερινότητα και όχι με κομματικά και το ένα και το άλλο. Κατ' εμάς, ανεξάρτητοι ακομμάτιστοι και αυτοδιοικητικοί δεν υπάρχουν. Όλοι τους έχουν αναφορές σε κόμματα. Μα πάνω απ' όλα, κανείς δεν προέκυψε από παρθενογέννηση. Έχουν αναφορές σε πολιτικές. Έτσι, ακριβώς. Όλοι τους είναι όλοι έχουν πολιτικές αναφορές. Ναι, σαφώς. Και στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο επιχειρηματικά σχέδια που υλοποιούνται. Και στο Δήμο υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Να σας θυμίσω τους τεμενάδες του Δήμου της Δημοτικής Αρχής στον Αργυρό για να ανοίξει το εργοστάσιο. Και πού είναι πλέον αυτό το εργοστάσιο? Νομίζω ότι μας άφησε, όχι, αυτό το ξέρω καλά που είναι. Ναι. Μας άφησε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φέσια και στο Δήμο και στη ΔΕΗ και στην ίδρυυση και στους εργαζόμενους, και ούτως ή άλλως τα εγγένεια είχε πει από εκεί το σκάς για Αλβανία, τον ήξερε το δρόμο. Βλέπετε λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα ξέρετε ότι με κουρδίζετε, έτσι? Το καταλαβαίνουμε, αλλά κουρδίζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Εννοώ δηλαδή ότι εδώ μιλάμε για αύξηση των ανταποδοτικών τελών κατά 200%, το οποίο φορτώνει οικονομικά βάρη τις λαϊκές οικογένειες. Έχουμε ανατροπή εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, η αύξηση δηλαδή και εντατικοποίηση εργασίας, έχει ως το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στους Δήμους. Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ στην περιοχή τη δική μας δεν είχαμε θανατηφόρο, είχαμε ατύχημα με ακροτηριασμό εργαζόμενου την ώρα της εργασίας. Υλοποιώντας τέτοιες πολιτικές, τίποτα άλλο δεν γίνεται από το να φορτώνουν συνεχώς βάρη την λαϊκή οικογένεια, τα λαϊκά στρώματα, τους φτωχομεσαίους αγρότες. Για παράδειγμα, εμείς το είπαμε και στην παρουσίαση, είναι χαρακτηριστικό το τι γίνεται με το εργοστάσιο που φτιάχτηκε στη Δοδόνη για την αποκομιδή των σκουπιδιών από όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Είναι, πώς να το πω, είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή, με τα μισά λεφτά επιχορήγηση από την περιφέρεια, θα παίρνει τα σκουπίδια, θα φτιάχνει βιοαέριο, θα το πουλάει. Η βιομάζα που θα μένει θα μεταφέρεται στο χυτί, πάλι επιδοτούμενο από την περιφέρεια. Και ο λαός, με κάθε σακούλα που θα βγάζει, θα πληρώνει χαράτσι, το οποίο θα του έρθει μετά τις εκλογές. Ναι, και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα είναι αυτό το κόστος πραγματικά. Όσο και να είναι, αυτή τη στιγμή δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα τοπικό ή οτιδήποτε που να το σηκώσεις και να μην έχει αναφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα θυμόσαστε πολύ καλά ότι από τη δεκαετία του 90 ακόμα, με προτεργάτες τους εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και τότε του Συνασπισμού,
ξεκίνησαν να υλοποιούνται στους Δήμους οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και μερική απασχόληση. Αυτό δεν πρέπει να είναι κριτήριο. Και όταν μιλάμε για την απλή καθημερινότητα του λαού, τι τη συνθέτει? Κατά τη γνώμη μας είναι η μη κάλυψη των λαϊκών αναγκών σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, είναι η ανεργία, είναι η εργασιακή ανασφάλεια, είναι η υποβάθμιση περιοχών, είναι ενεργειακή φτώχεια, είναι εμπορευματοποίηση των πάντων και φορολογία. Είναι λήψη σε υποδομές και ζητήματα που αφορούν την προστασία της ζωής του λαού. Τα σχολιά μας εδώ στην περιοχή, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι χτισμένα τη δεκαετία του 50. Ποια είναι η θέση της τωρινής δημοτικής αρχής ή της προηγούμενης σχετικά με το ζήτημα της στατικότητας αυτών των κτηρίων? Τα παιδιά μας πάνε εκεί μέσα. Εγώ μένω στο ασπροκλήσι. Προχθές ακούγαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπά, που μας έλεγε ότι θα στείλουμε στο διάστημα, θα κάνουμε διαστημική πολιτική και δεν ξέρω τι, και ενέτη 2019, στο δικό μου το χωριό εδώ που μένω, τα παιδάκια εδώ στο δημοτικό, η τουαλέτα τους είναι έξω από το κτίριο. Με ό,τι αυτό συνυπάγεται κατά τους χειμερινούς μήνες για την υγεία αυτών των παιδιών. Καλά, το ένα δεν θα έπρεπε να αναιρεί το άλλο. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι στο 2019 με τα άλματα τα τεχνολογικά, με την πρόοδο που μπορεί να συντελεστεί, υπάρχει ένα αντιφατικό. Αυτό το αντιφατικό για μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Δηλαδή είναι στο ζήτημα των πολιτικών κόστος οφέλους. Τίποτα παραπάνω δεν μπορεί. Αυτό όμως πρέπει να αποτελέσει πολιτικό συμπέρασμα. Ποιος υλοποιεί τι και για ποιον. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να απαντήσει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε άνεργος, ο κάθε νέος, η γυναίκα. Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Εσείς όπως είπατε ζείτε στο ασπροκλήσι. Ναι. Άρα εγώ θα έλεγα στο κέντρο του παραγωγικού δυναμικού του Δήμου Φιλιατών. Γιατί ο Δήμος Φιλιατών έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει ορεινό όγκο μεγάλο, έχει την Κομόπολη των Φιλιατών και έχει και τον κάμπο όπου βρίσκονται και οι μεγαλύτερες παραγωγικές του δυνατότητες. Ακριβώς. Ποιες είναι οι δράσεις που ένας Δήμος μπορεί να αναλάβει για να στηρίξει ακριβώς αυτή την παραγωγική δυναμική? Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε πολύ συχνά ότι το Φιλιάτι μαραζώνει, ότι το Φιλιάτι αργοπεθαίνει, ότι και περιμέναμε μάλιστα ως μεσία, εν είδη μεσία τον κύριο Αργυρό να δημιουργήσει εκείνο το εργοστάσιο για 30 θέσεις εργασίας νομίζω ήταν τέλος πάντων. Και έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε επενδύσει, δεν έχουμε στρέψει την προσοχή μας όσο θα έπρεπε στις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που είναι στον κάμπο. Κοιτάξτε, και στις ιχθυοκαλλιέργειες λίγο πιο δίπλα. Δεν είναι μόνο υποκριτικό, είναι και προκλητικό να μιλάνε για ερημοποίηση της περιοχής, του Δήμου και δεν ξέρω εγώ τι. Όταν η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφική παραγωγή για το φτωχομεσαίο αγρότη, που είναι η πλειοψηφία τους αυτή, παίρνει τον κατήφορο. Μιλάμε για ξεκλήρισμα. Δηλαδή αν δείτε τις τιμές των μανταρινιών και τα κόστη που πρέπει να υπολογίσει ένας φτωχομεσαίος αγρότης, οδηγούνται σε ξεκλήρισμα. Γιατί αντικειμενικά και με μαθηματική ακρίβεια δεν θα μπορέσει να επιβιώσει από αυτό το πράγμα. Ο στόχος τους είναι η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση της γης σε λιγότερα χέρια. Μιλάμε για την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή ενός Δήμου, όπου τώρα γίνονται έρευνες για πετρέλαια. Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής και της τωρινής και της προηγούμενης απέναντι σε αυτά τα ζητήματα? Εμείς κάνουμε ερωτήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε. Δεν θα έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος? Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει το αυτονόητο? Το αυτονόητο. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και σαν ΚΚΕ, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι σημαίνει πετρέλαιο, τι σημαίνει ενέργεια, ποια είναι η δική μας θέση. Γιατί εμείς δεν είμαστε γενικά και αόριστα κατά των πετρελαίων και της ενέργειας και δεν ξέρω τι. Μια χώρα δεν μπορεί να ζήσει με καντήλια. Το ερώτημα όμως είναι ότι αυτές οι εξορίξεις, αυτές οι αποθηκεύσεις του πρωτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, των ενεργειακών κυρίως, θα περνάνε στα χέρια των ιδιωτών. Θα αυξάνουν την κερδοφορία τους. Και ξέρετε, το πετρέλαιο δεν είναι ανεξάντλητο. Θα κάνουν τη δουλειά τους και μετά θα σηκώνται και θα φεύγουν. Εδώ όμως τίθονται πολύ σοβαρά ζητήματα. Τι θα γίνει σε μια περίπτωση ενεργειακής κρίσης στη χώρα? Τι θα γίνει με αυτά τα πετρέλαια σε περίπτωση πολέμου? Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά και δεν είναι κάτι άλλο εκτός από την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητα είναι ό,τι συμβαίνει. Είναι αυτή η ανασφάλεια που ζει ο καθένας. Όταν το γάλα παίρνει την κατηφόρα και κερδοφορούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι λιμένονται όλη την περιοχή, είναι πρόβλημα για τους στόχομεσαίους κτηνοτρόφους. Γιατί και αυτοί ξεκληρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και ποιες είναι αυτές οι διέξοδες και η ζωή, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να κάνει ένας νέος? Γιατί λένε όλοι φεύγει νεολαία, φεύγει νεολαία. Τι να κάνει όταν δεν της δίνονται τα βασικά? Γιατί εξασφαλίζεις το εγγυημένο κόστος για το εργοστάσιο αποκομιδή σκουπιδιών, έστω και αν δεν πάει ούτε μια σακούλα, αλλά δεν εξασφαλίζεις εγγυημένες τιμές στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Πώς μπορείς να κάνεις το ένα και δεν μπορείς να κάνεις το άλλο? Είναι ανικανότητα? Είναι κακοδιαχείριση? Όχι. Για μας είναι επιλογή συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίας και υλοποίησης από τις αστικές κυβερνήσεις της χώρας. Για παράδειγμα, να σας πω το εξής τώρα. Παρακαλώ. Ο Δήμαρχος Πατρέων, ο σύντροφος ο Πελετίδης, ξεκίνησε μία πορεία από την Πάτρα στην Αθήνα με τα πόδια για το ζήτημα της ανεργίας, το οποίο τσακίζει κόκαλα και εκεί και εδώ. Έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας? Όχι. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό? Να σηκώσουμε τη συνείδηση. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι μόνο οργανωμένα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και εκεί, ξέρετε, υλοποιήθηκαν πράγματα. Όπως είναι το Νότιο Πάρκο. Όπως είναι καινούργιοι παιδικοί σταθμοί. Υλοποιήθηκαν πράγματα. Γιατί διαχειρίζεται καλύτερα ο σύντροφος, ο Πελετίδης, ο καπιτάς? Όχι. Γιατί ακριβώς έχει γραμμή σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική. Και μπορεί και υλοποιεί ο Δήμος Πατρέων πράγματα που έστω και ανακουφίζουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και τέτοιες διεκδικήσεις βάζουμε κι εμείς για το Δήμο των Φιλιατών. Μας κάνανε παράπονα νεολαίοι. Και δεν ήτανε, πώς θα το πω, κομμουνιστές αυτά τα παιδιά. Τον πόνο τους μας λέγανε για το Δημοτικό Γυμναστήριο των Φιλιατών. Που μια ανοίγει, μια κλείνει, μια έχει φώτα, μια δεν έχει φώτα, κάνουν παράπονα στον Δήμαρχο, μια εβδομάδα το ανοίγουν, την άλλη εβδομάδα το κλείνουν, οι υποδομές καταστρέφονται. Αυτό δεν είναι πρόβλημα? Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ο μαζικός αθλητισμός, δεν είναι πρόβλημα? Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Με τι πρέπει να ασχοληθεί? Και ενώ γίνεται αυτό, ταυτόχρονα η κυβέρνηση νομοθετεί εποπτευόμενους χώρους πώλησης ναρκωτικών, ηρωίνης, χασισιού και δεν ξέρω εγώ τι. Για να τα βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, δεν βγάζουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα? Πώς θέλουν την νεολαία και τι καταλαβαίνουν με το ζήτημα νεολαία? Είναι ζητήματα τα οποία περνάνε από το χέρι της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να δώσει τέτοιου είδους ανάσες και κατευθύνσεις για οργανωμένη πάλη, για διεκδίκηση, για το ένα για το άλλο. Κύριε Εμείς Ρέγκα, δηλαδή δεν συμφωνούμε ότι είναι άπραγοι και ανίκανοι. Έχουν επιλέξει συγκεκριμένες πολιτικές. Και αν δείτε και τις παρουσιάσεις τους, όρεξη για δουλειά, και δεν είναι κανένας τεμπέλης.
Κύριε Ρέγκα, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, να σας ρωτήσω το εξής. Τι λέτε στον πολίτη, γιατί πρέπει να επιλέξει εσάς? Εμείς καλούμε όλο το λαό με βάση τα κριτήρια της καθημερινότητάς του, με βάση τις πολιτικές που υλοποιούνται και αυτός γίνεται αποδέκτης, με βάση το ότι δεν αντέχει άλλο η ελληνική οικογένεια, να αναλογιστούν όλα τα παραπάνω και τότε θα δούμε καθαρά πώς συνδέεται η ψήφος και στο Δήμο Φιλιατών και στην Περιφέρεια Επίρου και στο Ευρωκοινοβούλιο και στις εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Όταν δηλαδή λέμε σε έναν εργαζόμενο εδώ, τον απασχολεί ένα τοπικό πρόβλημα, όποτε βρέχει πλημμυρίζω, τι τον καλούμε να κάνει? Να αναλογιστεί ότι η επίλυση αυτού του τοπικού προβλήματος κοντάφτει, για παράδειγμα, στην ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο, με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Την ανυπαρξία του ενιαίου αντιπλημμυρικού ολοκληρωμένου σχεδίου στην περιφέρεια, όπου ανήκει ο Δήμος μας. Είναι ευθύνη του κράτους. Γιατί προτεραιότητα για αυτούς προφανώς είναι η χρηματοδότηση έργων που φέρνουν κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο. Σε τελική ανάλυση, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρίνει επιλέξιμο αυτό το έργο, γιατί δεν αποτελεί κερδοφόρα επένδυση στη λογική κόστος όφελος. Καλούμε λοιπόν τους δημότες να σκεφτούν ποιο είναι το δικό τους κόστος όφελος. Ποιες είναι οι θυσίες αυτές που κάνουν καθημερινά και σε τι θα τον ωφελήσουν? Εμείς τον καλούμε σε άλλες θυσίες. Προς όφελος της οικογένειας του. Προς όφελος όλων των εργαζομένων. Των ανέργων. Των φτωχών αγροτών. Γι' αυτό λέμε ότι η διαφορά μπορεί να γίνει σε αυτές τις εκλογές. Με καθαρή ψήφο ενίσχυσης των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ, είτε σε Δήμο, είτε σε Περιφέρεια, είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε σε εθνικές εκλογές. Κριτήριο είναι όντως η δική του καθημερινότητα και τα πολιτικά συμπεράσματα πρέπει να βγαίνουν από εκεί. Να κάνει τη διαφορά για να σταματήσουμε να πηγαίνουμε έτσι όπως πηγαίνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην πορεία αυτή μέχρι την 26η Μάη. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.